Εκ γης ο καλέσα σε προς ουρανίους μονάς. Τηρήκε με τα θάνατον αδιαλόβητον. Το σκήνο σου ως Υιέ, σίγαρεν ποιασία. Ως εχμάλωτος ήχθης, έλθα και οκοιώθης το Χριστό Ιωάννη. Αυτόν ουνικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ευσεβίας δόγμασι, εντεθραμένος Θεόφρον, ακλήνος υπέμεινας, εχμαλωσίας τας θλίψης. Σε, ο ζωοδότης λαμπρός δοξάσας, δε δοκέ πίστη στο τίμιον λείψανο όν σου, αναβλίζον Ιωάννη. Πνεύματι Θείο, ρήθρα Ιάσεων. Άστρον εξαιώας όφθης λαμπρών, μακάρι Ιωάννη, καταβγάζον τους ευσεβείς, χάρη τη θαυμάτων και νήσων της ευείας, το σώκα θα αγιάζεις, λείψανο Άγιε. Τη 27η του μηνός Μαΐου. Ελαδίου και θεράποντος των ιερομαρτύρων, Αλυπίου, Ευβιώτου, Παύλου και Ιουλιανής των μαρτύρων, Ιωάννου Οσίου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού. Ο Άγιος Ελάδιος έζησε στα χρόνια των σκληρών διωγμών κατά της Εκκλησίας. Την ζωή του ως λαϊκό χαρακτήριζε η μεγάλη σοφροσύνη, γι' αυτό και κλήθηκε στο αξίωμα του Επισκόπου. Από την θέση αυτή ο Ελάδιος διακρίθηκε για την σοφία του με την οποία τακτοποιούσε τα διάφορα ζητήματα. Κατόρθωσε και έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην χριστιανική πίστη. Η δράση του όμως αυτή προκάλεσε τον ειδωλολάτρη άρχοντα που τον συνέλαβε και πρότεινε στον Ελάδιο να αρνηθεί το Χριστό προκειμένου να σώσει το κεφάλι του. Με αγανάκτηση ο Ελάδιος δήλωσε ότι είναι άτιμο να προτείνουν σε έναν χριστιανό επίσκοπο τέτοιους τρόπους σωτηρίας. Τότε έσχισαν τις σάρκες του με σιδερένια νύχια, αλλά Θεία Χάριτη θεραπεύθηκε αμέσως. Τελικά, μετά από συνεχείς ραβδισμούς, τον θανάτωσαν και έτσι έλαβε το αθάνατο στεφάνι του μαρτυρίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο νέος ομολογητής και Όσιος. Καταγόταν από τα μέρη της Μικρής Ρωσίας, γι' αυτό και φέρει την προσωνυμία Ρώσος. Από τους ευσεβείς γονείς του διδάχθηκε την ορθόδοξη πίστη, την οποία φύλαξε ως το τέλος της επίγειας ζωής του, όταν εκοιμήθη το 1730 μετά Χριστόν.
Σε νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στον στρατό, αλλά κατά την διάρκεια του μεγάλου Ρωσοτουρκικού πολέμου, στα χρόνια του μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας, εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πωλήθηκε σε κάποιον Οθωμανό ύπαρχο, ο οποίος τον έφερε στην πατρίδα του, το Προκόπη της Καπαδοκίας. Πολλοί από τους συνεχμαλώτους του υπέκυψαν στις πολλαπλές πιέσεις και εξόμωσαν, έγιναν δηλαδή μουσουλμάνοι, αρνήθηκαν τον Χριστό. Ο Όσιος Ιωάννης όμως έμεινε ακλόνητος στην πίστη του και με την υπομονή που έδειξε, καθώς και με την αγιότητα του βίου του, κέρδισε στο τέλος την ανοχή και την συμπάθεια του σκληρού αφεντικού του, του οποίου υπήρξε άριστος υποκόμος. Ύστερα από μία θαυματουργική του ενέργεια, που είχε άμεση σχέση με τον απουσιάζοντα στην Μέκα Κύριό του, άρχισαν να τον εκτιμούν και να τον σέβονται ως Άγιο και δίκαιο άνθρωπο, ακόμη και αυτοί οι αλόπιστοι. Ο Όσιος προείδε την κοίμησή του, ζήτησε και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, που τα έφερε μυστικά μέσα σε ένα μήλο ο ιερέας του Προκοπίου και αναπαύθηκε ειρηνικά. Μετά από 4 περίπου χρόνια ανοίχθηκε ο τάφος του Αγίου και το λείψανό του ήταν ακέραιο. Τοποθετήθηκε σε Λάρνακα στο ναό του Αγίου Γεωργίου και αργότερα του Μεγάλου Βασιλείου. Μετά από την Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, το λείψανο το μετέφεραν οι Μικρασιάτες από το Προκόπιο στο χωριό Αχμέταγα, σημερινό Νέο Προκόπιο της Σεβίας, όπου επιτελεί πάμπολα θαύματα και συνεχίζει να επιτελεί εις δόξαν Θεού.